Εμείς κάναμε μεγάλη θυσία. Δεν σας εκπροσωπεί όμως το Πασόκ αυτή η εποχή. Δεν μας εκπροσωπεί. Δεν μας εκπροσωπεί η εποχή που φτάσαμε πριν από τη χρεοκοπία. Αυτό θέλω να σας πω. Μάλιστα. Κυρία Γιαννακάκη, έχω συγκίσει και παρακολουθώ τις αντιδράσεις σας, διότι με το Πασόκ συζητάτε για την κεντροαριστερά. Και βλέπω ότι δυσανασχετείτε σε ό,τι έχει πει η κυρία Γράψα και βεβαίως ο κ. Καρακουμούνης, αλλά προκειμένου μας ενδιαφέρει το Πασόκ. Η Νέα Δημοκρατία για να καταλάβω... δυσανασχετεί, αλλά συγκυβερνά με το Πασόκ. Εδώ πέρα υπάρχει και λόγος που ρωτάω. Με το Πασόκ, λοιπόν, που δεν μπορούσατε να μιλήσετε πριν τις ευρωεκλογές, επειδή ήταν στην συγκυβέρνηση. Τώρα πώς θα συνομιλήσετε με δεδομένες και τις αντιδράσεις που βλέπω και εδώ στο πλατό από εσάς. Ναι, να τα βάλουμε λίγο τα πράγματα στη σειρά. Δεν έχουμε αποστείλει επιστολή μόνο στο ΠΑΣΟΚ, αλλά μετά από τις ευρωεκλογές και το πολύ αρνητικό αποτέλεσμα και υλοποιώντας απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, απευθύνουμε μια σειρά από επιστολές και στο ΠΑΣΟΚ και στο ΣΥΡΙΖΑ και στους οικολόγους πρασίνους και σε άλλα κόμματα τα οποία αυτοπροσδιορίζονται. Ναι, το ποτάμι λέει ότι δεν κουβεντιάζει μαζί σας. Στο χώρο της ακριβώς. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει κουβεντιάζει, αλλά όχι για την κεντροαριστερά. Τελειώνει. Ναι. Μένει λοιπόν το ΠΑΣΟΚ. Και το ΠΑΣΟΚ, το οποίο, αν μου επιτρέπετε, μια προσωπική κρίση όσον αφορά στην απάντηση, θέτει ένα προαπαιτούμενο, την εκλογή Προέδρου Δημοκρατίας το Φλεβάρι. Ναι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, όμως, αύριο έχει οριστεί και η πρώτη συνάντηση μεταξύ των δύο επιτροπών. Θα δούμε πώς θα πάει αυτό το πράγμα. Εγώ προσωπικά δεν είμαι αισιόδοξη για την πορεία των συνομιλιών και δεν είμαι αισιόδοξη όχι μόνο για λόγους ιδεολογικούς, προσωπικούς, ότι εγώ δεν μπορώ να προσδιορίσω τον εαυτό μου στον χώρο της κεντροαριστεράς. Δεν είμαι κεντροαριστερή και με ενδιαφέρει το περιεχόμενο της πολιτικής. Από εκεί και πέρα όμως νομίζω ότι το ΠΑΣΟΚ έχει κάνει μια στρατηγική, έχει αποφασίσει μια στρατηγική σύμπλευση με τη Νέα Δημοκρατία και αν αυτό δεν είναι έτσι, θα αποδειχθεί με τη στάση που θα πάρει μετά από την διευθέτηση του χρέους. Θεωρώ ότι τότε είναι το σημείο μηδέν, όπου και το ίδιο το ΠΑΣΟΚ μετά από αυτό θα πρέπει να αποδείξει ότι η όλη ιστορία της συγκυβέρνησης ήταν ειδικού σκοπού και ότι ναι, πλέον άρα παίρνει αποστάσεις. Άρα αποδικοποιήσετε αυτό το οποίο λέει ο πρόεδρος της Δημοκρατικής Αριστεράς, ότι η εκλογή πρόεδρου θα αναλυθεί και θα αποφασιστεί τον κατάλληλο χρόνο. Ανάλογα με το πολιτικό, μάλιστα, ναι, πλαίσιο. Δηλαδή, τι θα έχει αλλάξει για να συνδράμει και η Δημοκρατική Αριστερά. Νομίζω ότι ο πρόεδρος εννοούσε ότι δεν είναι τώρα η κατάλληλη στιγμή να μιλήσουμε για το θέμα του Προέδρου της Δημοκρατίας και ότι αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να συζητηθεί την χρονική στιγμή που θα μας απασχολήσει, δηλαδή τον ερχόμενο Φλεβάρι, εάν και εφόσον δεν έχουν γίνει εκλογές πριν. Πριν από αυτό έχουμε ένα πολύ σημαντικό θέμα, τη διευθέτηση του χρέους, και νομίζω ότι θα συμφωνήσει και ο κ. Καραγκούνης που το έθεσε προηγουμένως μαζί μου, ότι αν μελετήσουμε λίγο το διεθνή τύπο, βλέπουμε ότι μάλλον πάει προς το Φλεβάρι διαπραγμάτευση στις αρχές του 2015. Πράγμα που μπορεί να σημαίνει από τη μια μεριά ίσως ότι οι εταίροι μας δεν είναι έτοιμοι ακόμη να το συζητήσουν, μπορεί όμως να σημαίνει ότι θεωρούν ότι πρέπει να προηγηθούν εκλογές. Ναι. Δηλαδή, μελέτησα πολύ προσεκτικά τον τύπο των διεθνών, ναι, το Σαββατοκύριακο, και βγαίνει κάτι τέτοιο. Ότι πιστεύουν ότι θα έχουμε εκλογές και ότι πιθανόν να πρέπει να το διαπραγματευτούμε κάποιος άλλος. Σε αυτό το ενδεχόμενο, πάντως, κυρία Γιαννακάκη, για να ξαναέρθουμε στα δικά σας, η Δημοκρατική Αριστερά δεν θα είναι σε πολύ άσχημη θέση. Γιατί έχουμε αυτό το αποτέλεσμα, το συντριπτικό, να σας βοηθήσω. Εντάξει, δεν θέλω να το χαρακτηρίζω, είναι πολύ άσχημο και δεν θέλω να κάνω περισσότερο άσχημη την θέση σας και σε αυτό το τραπέζι, με την έννοια του ποσοστού, εντάξει, να το υπενθυμίζουμε. Απλώς θέλω να πω ότι η όλη διαδικασία και η πορεία που έχει ακολουθήσει αμέσως μετά η Δημοκρατική Αριστερά, κάνοντας αυτές τις επιστολές και τα ανοίγματα για να ξεκινήσει αυτή η κουβέντα, η οποία δεν γινόταν το προηγούμενο διάστημα, με τις απαντήσεις που πήρατε, είναι σαν να έχετε μπει σε ένα κρεβάτι του προσκρούστη που να τραβάει μία πλευρά από εδώ, η άλλη πλευρά από εκεί. Πάτε σε ένα συνέδριο με δεδομένη λοιπόν αυτή την κατάσταση. Και αν σας προλάβουν λοιπόν και οι εκλογές, θέλω να πω,
Πόσο προετοιμασμένη είναι η Δημοκρατική Αριστερά για όλο αυτό? Ακούστε να δείτε, η Δημοκρατική Αριστερά είναι ένα κόμμα που μπορεί να είναι καινούριο Δημοκρατική Αριστερά, αλλά έρχεται πολύ μακριά μέσα από το ρεύμα της ανανοτικής αριστεράς, του κούκου εσωτερικού κτλ. Έχουμε ζήσει πολύ δύσκολα και το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά γιατί είστε έμπειροι δημοσιογράφος. Έχουμε ζήσει και το 1,3, το 81 και το 2,97 κτλ. Όλα αυτά δεν μας φοβίζουν. Η Δημοκρατική Αριστερά θα εξακολουθήσει να υπάρχει, πιθανόν σπίσμα πολλών, ακριβώς γιατί είναι χρήσιμη για την ελληνική κοινωνία και είναι χρήσιμες οι ιδέες της για την ελληνική κοινωνία. Προχωράμε σε ένα συνέδριο, το οποίο ελπίζω να είναι ενωτικό, να μας βρει όλους μαζί, να προχωρήσουμε στην προγραμματική ανασυγκρότηση, στην οργανωτική ανασυγκρότηση, συγγνώμη, του κόμματος βάσει πολιτικών θέσεων, να καθορίσουμε το στίγμα μας, την πολιτική μας και ακριβώς. Και αυτόνομη κάθοδο στις εκλογές, κυρία Γιαννακάκη, πάντα λέτε. Πάντα αυτόνομη κάθοδο στις εκλογές. Θέλω όμως, αν μου επιτρέπετε. Με πιο πρόσημο μετά τις εκλογές, κυρία Γιαννακάκη, γιατί ακούσαμε για παράδειγμα συναδέλφους σας να λένε με ΣΥΡΙΖΑ, με κεντρικό κορμό κυβέρνησης τον ΣΥΡΙΖΑ, ναι, και μόνο με τον ΣΥΡΙΖΑ και όχι με τη Νέα Δημοκρατία. Επειδή ακριβώς μιλάμε για αυτόνομη κάθοδο και επειδή από την άλλη μεριά οι συνεργασίες είναι στο σκληρό πυρήνα της πολιτικής της ανατολικής αριστεράς, ναι, και βέβαια με την εμπειρία και τη γνώση που θα πρέπει να έχουμε αποκομίσει από το 1 χρόνο συγκυβέρνησης, είναι πολύ πρόωρο να μιλήσει κανείς για το τι θα γίνει μετά από τις εκλογές. Αφού γίνουν οι εκλογές, αφού φυσικά είμαστε μέσα στη Βουλή, εγώ δεν φοβάμαι να το πω, ούτε κρύβομαι πίσω από το δάχτυλό μου γιατί πάλι φαίνομαι, και βάσει των συσχετισμών που θα έχουν δημιουργηθεί, η Δημοκρατική Αριστερά θα κινηθεί με γνώμονα πάντα να δημιουργηθεί μια κυβέρνηση η οποία θα βοηθήσει τη χώρα να βγει από την κρίση. Με το ΣΥΡΙΖΑ ή την Νέα Δημοκρατία? Σας είπα ότι είναι εντελώς πρόωρο το να τοποθετηθεί κανείς πάνω σε αυτό το ερώτημα. Όμως, υπάρχουν στελέχη της ΔΙΜΑΡ που βρίσκονται στον κρατικό μηχανισμό και τα οποία δεν έχουν αποχωρήσει. Πάλι τα ίδια. Λοιπόν, υπάρχουν, κοιτάξτε, ή δεν υπάρχουν? Λοιπόν, κοιτάξτε, εμείς δεν μπερδεύουμε την κυβέρνηση με το κράτος. Ναι, αλλά καταλαβαίνω. Στελέχη σας δεν βρίσκονται? Αφήστε με, σας παρακαλώ πολύ, να απαντήσω. Την κυβέρνηση με το κράτος εμείς δεν την μπερδεύουμε. Βέβαια, καταλαβαίνω, κυρία Γράψα, πάρα πολύ καλά ότι εσείς ως τέλεχος του ΠΑΣΟΚ τον μπερδεύετε, γιατί πάντα το ΠΑΣΟΚ. Δεν με αφήνετε να απαντήσω, δεν είναι καθόλου ευγενικό αυτό. Και ο λαός αυτή τη στιγμή λοιπόν παρακολουθεί, καταλαβαίνω ότι εσείς είναι ή δεν είναι άτομα της ΔΙΜΑΡ στον κρατικό μηχανισμό. Καταλαβαίνω λοιπόν ότι εσείς ως τέλεχος του ΠΑΣΟΚ έχετε συνηθίσει σε μια λαφυραγωγική αντίληψη του κράτους και μπερδεύετε την κυβέρνηση με το κράτος. Δεν μπορώ όμως να κάνω κάτι γι' αυτό. Αφήστε με όμως. Αφήστε με λοιπόν να τελειώσω. Όσον αφορά κάποια το ότι παίρνουν πολύ κρίσιμα νομοσχέδια από τα θερινά τμήματα και αναφέρεστε προφανώς μεταξύ άλλων και στον Αιγαίλο και στη Μικρή ΔΕΗ. Θέλω να πω το εξής, ότι η Βουλή έκλεισε πρόωρα με το επιχείρημα ότι δεν υπάρχει νομοθετικό έργο. Και βλέπουμε ότι και στο πρωτοθερινό, αλλά έχω και ένα νομοσχέδιο και θα συμμετάσχω και στην πρώτη εβδομάδα του δευτέρου θερινού, βλέπουμε ότι περνούν πολύ σημαντικά νομοσχέδια. Ο Αιγαίλος πάει προς τα πίσω τελικώς, κύριε Καραγκούνη. Ναι, πάει προς τα πίσω, αλλά μένει στο τραπέζι. Σαφώς και μένει στο τραπέζι και είναι πάρα πολύ σημαντικό και μαζί με τη Μικρή ΔΕΗ αλλά και μια σειρά από άλλα νομοσχέδια ακριβώς δείχνουν το πώς εννοεί και το δημόσιο χώρο και το δημόσιο αγαθό η συγκυβέρνηση. Οπότε βλέπουμε επίσης οι πρόεδρες εκλογές. Συμφωνώ απολύτως με τον κύριο Καραγκούνη ότι αυτή η κατάχρηση των πρόεδρων εκλογών είναι ελληνική πρωτοτυπία. Όμως, κύριε Καραγκούνη, θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι σε όλες τις περιπτώσεις είναι πρωτοβουλία της κυβέρνησης. Σας λέω κλειδί στο οποίο μπορεί να σε οδηγήσει σε εκλογές. Δεν είναι δική μας βούληση. Ναι, κύριε Καραγκούνη, όμως, αν κοιτάξουμε την ελληνική ιστορία από το 1974 και μετά, πάντα, εκτός από τις περιπτώσεις με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας στην οποία αναφερθήκατε, είναι πρωτοβουλία της κυβέρνησης. Η αντιπολίτευση, ακόμη και η αξιωματική, δεν έχει τη δυνατότητα να προκαλέσει. Εξαρτάται ποιες κυβερνήσεις. Εμείς ως κόμμα δεν μπορούμε να συζητήσουμε. Κάμε ζήτηση αυτό. Όταν το 2009 διοδηγήθηκαμε σε εκλογές, οδηγήθηκαμε γιατί είχε πει το ΠΑΣΟΚ ότι δεν πρόκειται να ψηφίσει τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Έτσι, δεν είναι? Ναι, αναγκαστήκαμε να πάμε, να είμαστε σε 4-5 μήνες προεκλογική περίοδο. Και είναι το γνωστό. Δώσατε την καυτή πατάτα τότε.
σε εμάς. Την καυτή πατάτα. Καλό λοιπόν, και να πάμε στον κύριο Γιαννακάκη. Δεν έρχονταν παλιά. Παράκληση. Λοιπόν, κύριε Γιαννακάκη, από την αρχή όμως προσπαθώ να εκμεύσω μία απάντηση. Διότι βλέπω ότι έχετε δομικές και χαοτικές διαφορές με το ΠΑΣΟΚ. Επειδή είναι στην κυβέρνηση, επειδή καθότι και επειδή. Τα ορισμένα άλλα θέματα, για να μην μακρηγόρω. Παρ' όλα αυτά, με το ΠΑΣΟΚ θα κουβεντιάζετε εν τέλει. Δεν βλέπω να έχετε άλλο συνομιλητή. Νομίζω ότι κάνατε λάθος. Καταρχήν έχουμε ήδη πολύ θετικές απαντήσεις από κομμάτια των οικολόγων. Ξέρετε ότι και οι οικολόγοι είναι σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Έχουν χωριστεί σε 3-4-5 κομμάτια. Ήδη εγώ και επιτρέψτε μου το πρώτο ενικό και μέσα από την περιφέρεια και τις περιφερειακές εκλογές είχα συνεργασία με τους οικολόγους πράσινους, οι οποίοι πήγε εξαιρετικά και συνεχίσουμε να κάνουμε δουλειά και εντός και εκτός περιφερειακού συμβουλίου. Οπότε θεωρώ ότι, ότι θα λειτουργήσει πάρα πολύ ωραία, γιατί ξέρετε κάτι, εγώ το πιστεύω. Η πολιτική της δημοκρατικής αριστεράς, η πολιτική του χώρου μας πρέπει να είναι η αριστερή στη σοσιαλδημοκρατία με τη συμπόρευση. Καλά, οι οικολόγοι δεν είναι σοσιαλδημοκρατία. Ναι, δεν με άφησε να τελειώσω. Όχι, θέλω να πω ότι σε συμπόρευση με την πολιτική οικολογία. Και θα διαφωνήσω μαζί σας, γιατί αν δείτε στο εξωτερικό το ποια είναι η βάση της πολιτικής οικολογίας, μιλάω για τα κομμάτια της πολιτικής οικολογίας, είναι η σοσιαλδημοκρατία και ο δημοκρατικός σοσιαλισμός. Από εκεί και πέρα όμως, για να σχολιάσω λίγα πράγματα από αυτά που ακούστηκαν προηγουμένως. Το ΠΑΣΟΚ πάλι θα κάθεσε στο τραπέζι. Αυτό επιμένω, αλλά δεν μου τον πω απαντάτε. Εγώ μόνο στο τραπέζι μπορούμε να καθίσουμε με τον οποιοδήποτε. Και μάλιστα είναι ένα κομμάτι του ΠΑΣΟΚ, μιας και αναφέραμε πολλές φορές τον κύριο Γιώργο Παπανδρέου, ο οποίος επίσης κάνει συχνές αναφορές και στη σοσιαλδημοκρατία και στην οικολογία κλπ. Αν μου επιτρέπετε όμως και μου δίνετε πάσα για αυτό που προσπαθώ να πω. Σημασία δεν έχει το τι λέμε. Σημασία έχει το τι ψηφίζουμε. Εγώ έχω ακούσει βουλευτές του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας να ορκίζονται, να ομνύουν ότι δεν πρόκειται να ψηφίσουν και βλέπω τα χεράκια τους πρώτα να σηκώνονται. Δηλαδή ένα ΠΑΣΟΚ το οποίο ανέχθηκε την κοινοβουλευτική εκτροπή του θέματος της ΔΕΗ για να πάμε, για να, αν θα λειτουργήσει σε ολομέλεια ή όχι, προκειμένου να συζητηθεί η περίπτωση του να διενεργηθεί δημοψήφισμα για τη μικρή ΔΕΗ. Και διαφωνώ μαζί σας, κύριε Χουδαλή, και ότι δεν γνωρίζαμε νομοσχέδιο ότι θα έρθουν πολύ σημαντικά θέματα όπως η ΔΕΗ ή ο Αιγιαλός. Γιατί θέλω να σας θυμίσω ότι πριν 2 χρόνια στην προγραμματική σύγκληση της τρικομματικής κυβέρνησης η Δημοκρατική Αριστερά. Με μένα διαφωνείτε ή με το ότι δεν το γνωρίζαμε, για να καταλάβω. Η Δημοκρατική Αριστερά. Πότε έγινε προαπαιτούμενο η ΔΕΗ, γιατί εγώ δεν το γνωρίζω. Όχι, λέω ότι όμως ξέραμε ότι αυτά τα πράγματα θα μπουν στο τραπέζι. Γιατί διαφορετικά η Δημοκρατική Αριστερά δεν θα απαιτούσε να μπει στην προγραμματική σύγκληση πριν από 2 χρόνια το ότι δεν πρόκειται να πουληθούν δίκτυα και παραγωγικές μονάδες. Εννοείται και ότι πήγε ανάποδα, εννοείται. Ακριβώς. Και μόλις 20 μέρες μετά την αποχώρησή μας από την κυβέρνηση, με πράξη Υπουργικού Συμβουλίου, και το τονίζω γιατί έχει τη σημασία του, προχωρούν στην πόλη του ΑΔΜΙΕ που ουσιαστικά άνοιξε το δρόμο για τη μικρή ΔΕΗ. Ναι, όχι. Ξέρετε, εσείς είναι... διαφωνείτε, εγώ θα συμφωνήσω μαζί σας και θα πω ότι γίνανε ανάποδα πράγματα από αυτά που ξέραμε. Πάντα. Εγώ θυμάμαι ανάποδα. Τον Πρωθυπουργό στο Ζάπιο. Στα 18 του, όχι πόσα ήταν, δεν θυμάμαι. Ανάποδο τα είναι και επειδή ήταν και η ΔΕΗ, να πω, τα δίχτυα. Να πω για να ακουστεί ότι πολύ πιθανόν για τη ρύθμιση του χρέους, που είναι πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα, εγώ θα συμφωνήσω απολύτως μαζί σας. Όπως επίσης δεν βλέπω, κύριε Καραγκούνη, τι διαφορετικό μπορεί να γίνει, και εκτός από μένα που δεν θα έχει σημασία να μην το βλέπω, δεν το βλέπουν και οι Ευρωπαίοι και οι εταίροι μας, τι διαφορετικό μπορεί να γίνει από μια επιμήκυνση του χρέους και μείωση επιτοκίων, που συμφωνώ απολύτως μαζί σας και θα εκπλαγείτε, είναι το μέγιστο και πάρα πολύ σημαντικό. Όσοι μιλάνε για διαγραφή χρέους που αυτή τη στιγμή στην πλειονότητά του είναι δημόσιο, δηλαδή βάζω το χέρι μου και κλέβω την τσέπη του Ευρωπαίου πολίτη και αφήνω το πώς θα περνούσε αυτό από τα κοινοβούλια των ξένων χωρών. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν. Ίσως βρεθούμε, αναγκαστούμε να προχωρήσουμε τότε σε δημοψήφισμα. Μάλιστα. Και να μας πούν οι εταίροι μας λοιπόν, το δημοψήφισμα που θέλατε να κάνετε το Νοέμβριο του 2011, τώρα πρέπει να το κάνετε. Γιατί θα πιθανόν να απαιτηθεί υπογραφή από τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, που όπως καταλαβαίνετε θα ισοδυναμεί πολιτική. Επίσης θέλω, επειδή έχουμε και τους 2 βουλευτές και μας έρχονται διάφορα μηνύματα, ζητούν να τις προσεγγίσουμε. Έχουμε πάντα κοινές προσεγγίσεις. Ναι, νομίζω ότι είμαστε και 2 παδί της κοινής λογικής, λοιπόν, που είναι πολύ σημαντικό. Φωνάξε για το ποτάμι. Λοιπόν, δεν...
Έχετε κάποιο πρόβλημα με το ποτάμι, κύριε Κουκαράκη? Όχι, δεν μπορούμε να καταργήσουμε κάθε έννοια ασφάλειας δικαίου. Από εκεί και πέρα, λοιπόν, παρόλο που δεν είναι η δημοκρατική αριστερά αυτή που δημιούργησε τις κάστες των προνομιούχων υπαλλήλων, είναι ο δικοματισμός και οι κυβερνήσεις οι οποίες κυβερνούσαν παραδοσιακά την Ελλάδα. Από εκεί και πέρα, έχω να πω το εξής. Όταν έγινε το ενιαίο μισθολόγιο, το ξέρετε ότι δεν είχε εφαρμοστεί για τους υπαλλήλους της Βουλής. Και κύριε Καραγκούνη, το θυμάστε ότι ήμασταν και εμείς στην τρικομματική κυβέρνηση. Νομίζω ήταν η Γενάρης ή Φλεβάρης του 2013 που έγινε επανάσταση στη Βουλή. Τα θυμάστε, κύριε Καραγκούνη? Ναι, τα θυμάμαι. Εγώ λοιπόν, τα θυμάμαι. Όταν είπε τότε ο Στουβνάρας ότι, παιδιά, συγγνώμη, εδώ πέρα υπάρχει μια εκκρεμότητα. Έχουμε ξεχάσει κάποιους ανθρώπους. Ναι. Λοιπόν, η οποία έγινε όμως. Η οποία έγινε, νομίζω ότι το είπα προηγουμένως. Από εκεί και πέρα όμως. Ναι, σαφώς. Με μεγάλη δυσκολία. Πρέπει να το πούμε. Από εκεί και πέρα όμως, δεν αφορά μόνο στους υπαλλήλους της Βουλής. Αφορά και σε μια σειρά άλλων υπαλλήλων. Άρα, παρόλο που η Δημοκρατική Αριστερά, το επαναλαμβάνω, δεν είναι αυτή που δημιούργησε τις κάστες των υπαλλήλων αυτών, ούτε δημιούργησε, έφτιαξε το πελατειακό κράτος. Γιατί. Τώρα, θα με βάλετε, κύριε Νεκάκη, θα με βάλετε τώρα να κάνω. Πάνω να που έτσι, του λέτε την καλή κουβέντα. Όχι, δεν κάνουμε. Έχουμε, σε αυτά συμφωνούμε. Ναι, δεν διαφωνούμε σε πολλά πράγματα. Αλλά. Κάποιοι συμφωνούσαν και κάποιοι προμοτάραν όλη αυτή την ιστορία, έτσι. Και κάποιοι, όταν προσπαθούσαμε να κάνουμε κάποιες αλλαγές, ξέρετε, βγαίναν στα πεζοδρόμια. Και δεν ήταν μόνο από το ΠΑΣΟΚ, ναι, και από άλλα κόμματα. Μιλάτε για. Όταν θες να κάνεις 5 αλλαγές, θυμάστε τι γινόταν. Κύριε Καραγκούνη, μπορεί να μην πέρα τα αποφάσεις, αλλά υπό μία να συμμετείχατε. Δεν νομίζω. Και χωρίς να λέω ότι ήταν. Μα όταν κύριε Καραγκούνη, και κάπου τώρα. Γιατί αυτή την. Στο προσωπικό των υπαλλήλων τη Βουλή. Δεν αναφέρομαι για το προσωπικό τη Βουλή. Γενικότερα σε αλλαγές. Δηλαδή όταν σε ακόμα βγαίνει και λες, όταν είσαι αντιπολίτευση. Και ελάσσονο αντιπολίτευση. Λοιπόν. Και λες που τώρα μπορεί να είναι αξιωματική αντιπολίτευση, αλλά μέχρι τότε λέγανε όχι σε όλα, λέγανε τα κυβέρνηση τι θα έκαναν διαφορετικά. Όχι, επειδή κουβεντιάζουμε συγκεκριμένα για την Βουλή γιατί αναφερόμαστε μόνο. Συγκεκριμένη σύνθεση, καταλαβαίνετε. Αναφερόμαστε μόνο. Μιλάτε για τον κακό εννοούμενο συνδικαλισμό όταν ταυτίζεται με τις συντεχνίες και θα έρθω πρώτη. Κάποιοι λοιπόν, το υποστήριζαν όμως, κάποια κόμματα το υποστήριζαν αυτό. Θα έρθω λοιπόν πρώτη, γιατί σαφώς δεν εννοείται τη δημοκρατική αριστερά, γιατί για το μόνο που δεν μπορούμε να. Ευρύτερα την κεντροαριστερά, α το πω έτσι. Κεντροαριστερά δεν πάμε, μην τη λέμε. Λοιπόν, νομίζω ότι θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι για τα μόνο πράγματα που δεν μπορούμε να κατηγορηθούμε είναι πρώτον για κρατισμό. Για κρατισμό. Και να μην συγχαίρουμε σε αυτή τη χώρα την έννοια του κρατικού με το δημόσιο. Θα συμφωνήσετε νομίζω μαζί μου. Και από την άλλη μεριά, για το να μπερδεύουμε το συνδικαλισμό με τη συντεχνία. Ο συνδικαλισμός είναι ιερό δικαίωμα κατοχυρωμένο από το Σύνταγμα. Και έχει χυθεί αίμα. Έχει χυθεί αίμα για να υπάρχει. Και φυσικά αυτό δεν πρέπει να συγχυθεί. Λοιπόν, ήθελα να με τη συντεχνία. Γιατί συντεχνία ήταν υπάλληλοι τη Βουλή ή κάποιε άλλε. Σα είπα, μην ξεχνάτε το θέμα.